Με ραντεβού και με τη χρήση SMS στον αριθμό 13032 ξεκίνησαν οι πρώτες αγορές στα εμπορικά καταστήματα, τα οποία ανέβασαν ρολά και στο Ηράκλειο με εξαίρεση στα εμπορικά κέντρα. Σηκωθήκαμε πρωί-πρωί, σκεφτήκαμε ήδη ότι θα βγούμε λίγο έξω να νιώσουμε άνθρωποι, βάλαμε τη μάσκα και περιμένουμε τώρα με το μήνυμα. Κλασικά θα πάμε και σε άλλο ένα μαγάζι να περιμένουμε με μήνυμα. Πάντα είμαι χαρούμενη, εντάξει. Απλά τώρα λίγο πιο πολύ, γιατί θα βγούμε να μιλήσουμε και με έναν άνθρωπο. Λεφτά θέλουμε. Πρωί-πρωί λοιπόν έφυγα από το ιατρείο του σκοτώνω προγραμματισμένα. Ήθελα ένα ζευγάρι αθλητικά και ένα μολυβάκι εδώ από τα καλλιτικά. Μια χαρά, σίγουρα, σίγουρα. Μόνο που βλέπω αυτή την εικόνα. Δηλαδή, ειλικρινά στο τέλος δεν ήθελα να βγω. Ακόμα και εδώ αυτή η εικόνα, να βλέπεις τις βιτρίνες βρώμικες, τους λογαριασμούς άπειρους κάτω από τις πόρτες. Τέλεια, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Θα κάνετε και δωράκια? Ναι, με. Εντάξει, προσέχουμε πάρα πολύ. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι φοβάμαι. Φοβάμαι περισσότερο για την οικογένειά μου. Θέλω να ξαναλειτουργήσουν όλα. Η εστίαση και τα πάντα. Να ξαναμπούμε πάλι στους ρυθμούς που ήμασταν. Σε υποτονικούς ρυθμούς κινήθηκε η αγορά στο Ηράκλειο πρώτη μέρα ανοίγματος του λιανεμπορίου μετά από αρκετές εβδομάδες, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές. Ήταν σχεδόν άδεια για την ακρίβεια. Ουρές σχεδόν τίποτα. Ο κόσμος φοβάται. Εύχομαι να μας ξανακλείσουν, όλα να πάνε καλά και ο κόσμος να προσέχει όσο μπορεί. Καιρός είναι να μπορέσει ο κόσμος να βγάλει κανένα από τα, από τα έξοδα, τέλος πάντων οι άνθρωποι έχουν ταλαιπωρηθεί. Ναι. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Αγορές? Λίγο αργότερα. Κάνω έρευνα, ναι. Θα δούμε. Οι τιμές είναι ικανοποιητικές, πώς βλέπετε? Ναι, ναι. Μια χαρά είναι. Καλή αρχή ευχήθηκε στους συναδέλφους του ο επιχειρηματίας Χρήστος Μπότης, ο οποίος ελπίζει το άνοιγμα να έχει διάρκεια εν ώψη και της τουριστικής σεζόν. Όπως μας ανέφερε, τη χειμερινή περίοδο Οκτωβρίου-Μαρτίου, μόλις 2,5 μήνες, ήταν ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα. Καλή αρχή να έχουμε. Ο κόσμος ήταν έξω ήδη. Κακά τα ψέματα. Το Ηράκλειο ήταν απλά μια πόλη ζωντανή με νεκρά καταστήματα. Όλος ο κόσμος έξω ήταν. Το μήνυμά μου είναι όπως πάντα, σαν κριτικός, είναι να προσπαθεί ο κόσμος να στηρίζει τις τοπικές αγορές και εφόσον είναι σωστές οι τιμές και εφόσον είναι σωστό το προϊόν. Ένας μικρός αριθμός καταναλωτών προχώρησε σε αγορές, ενώ εκατοντάδες άλλοι πολίτες απόλαυσαν τη βόλτα τους στο Ηράκλειο. Δεν είναι όμως ότι αλλάζει και κάτι. Είναι σε μια κατάσταση μη λειτουργία, θα έλεγα. Οι άνθρωποι έχουν φοβερό πρόβλημα. Ευτυχώς που άνοιξαν για αυτά και οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα και πρέπει να δουλέψουν. Όπως και εμείς είμαστε τώρα 12 μήνες κλειστά. Τα κλαπ είναι 12 μήνες κλειστά. Δεν ακούω. Κλαπ, εσείς? Ναι, έχω κλαπ, το οποίο δεν αναφέρει κανένας αν ανοίξουν, πώς ζούμε, τι κάνουμε και τι γίνεται από εδώ και μετά. Να ανοίξουμε, να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μου. Έχουμε παιδιά, έχουμε τρία παιδιά. Πώς θα ζήσουν αυτά τα παιδιά? Ακόμα δεν έχει πολύ κίνηση. Εντάξει, βόλτα ήρθα, οι τιμές είναι καλές. Η ψυχολογία μας να φτιάξει. Αυτό είναι. Χθες πήγα στο Καράβολα, είχε πάρα πολύ κόσμο, μου άρεσε. Τι πήγα να πάρω παππούς, γιατί αυτό πρέπει να υπογράψει ένα χαρτί, να γράψει κάτι, να μπει μέσα. Τι να διαλέξω, τι να πάρω, τι να. Ολονώ τα παιδιά και τα δικά μου παιδιά δουλεύουν σε ξενοδοχεία. Να ανοίξουν τα ξενοδοχεία, να πάω δουλέψουν. Αρκετά καταστήματα προχωρούν σε προσφορές για να πουλήσουν τα αδιάθετα εμπορεύματα που έχουν στα ράφια τους, με τις τιμές να κρίνονται ως ικανοποιητικές από τους καταναλωτές.